Μεταξύ στην εικόνα που βλέπουμε τώρα, γιατί τώρα την είναι απευθείας από Κίεβο, εκεί που χτυπήσαν οι Ρώσοι. Τώρα. Αυτή είναι η εικόνα. Πάμε να ακούσουμε και την Αδαμαντία Λιόλιου. Για μισό λεπτό να μας πει, γιατί τώρα έχουν νεκρούς εκεί μέσα. Έλα, Αδαμαντία, καλημέρα. Καλημέρα. Είμαστε στο κέντρο του Κιέβου και είναι ένα ακόμη χτύπημα, όπως μπορείτε να δείτε με τη βοήθεια του Δημήτρη Τουσιόμπλου και του Νικού Καραπαναγιώτη. Ο καπνός είναι ορατός, καταστρέφεται το κτίριο και πρόκειται για τα γραφεία εταιρείας που ασχολείται με την ενέργεια. Δίπλα και υπάρχει και ένας σταθμός παραγωγής ενέργειας στο Κίεβο. Επομένως, συγκλίνουν οι απόψεις εδώ στην Ουκρανία ότι η Ρωσία έχει στόχο να χτυπήσει τη θέρμανση, να χτυπήσει το ρεύμα της ουκρανικής πρωτεύουσας αλλά και όλης της περιοχής. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες και όπως λέει ο δήμαρχος, ο κύριος Κλίτσκο, αλλά και ο επικεφαλής της Περιφερειακής Στρατιωτικής Διοίκησης, πρόκειται για αφίξεις ηρωνικών drones εδώ. Ακούσαμε τις εκρήξεις λίγο πριν τις 7 και εμείς μένουμε δίπλα στην περιοχή εδώ. Είμαστε στην καρδιά του Κιέβου, στον αστικό ιστό. Ο συναγερμός, να πούμε ότι δεν έχει τελειώσει. Οι σιρήνες έχουν ηχήσει και δεν υπάρξει λήξη του συναγερμού. Με τις οδηγίες όλοι να βρίσκονται στα καταφύγια. Καταλαβαίνουμε ότι οι πληροφορίες για θύματα δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί. Είναι πιθανό, βλέπουμε ότι βρισκόμαστε στην πόλη, στο Κίεβο. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης δουλεύουν αυτή την περιοχή, όπως και ασθενοφόρα έχουν φτάσει στο σημείο, προκειμένου να κάνουν την εργασία τους και να μπορέσουμε να έχουμε και νεότερα στοιχεία. Αδαμαντία, προσπαθούν οι Ρώσοι προφανώς να εξουθενώσουν τους Ουκρανούς με το κρύο, την έλλειψη ρεύματος, να εξουθενώσουν τον κόσμο από ό,τι καταλαβαίνουν. Αυτή είναι και η άποψη των πολιτών εδώ, όπως και των αξιωματούχων, ότι στοχεύουν στον άμαχο πληθυσμό, έτσι ώστε, όπως λένε, να μπορέσει να υπάρξει αντίστοιχη πίεση στην κυβέρνηση για να δεχτεί μία παραχώρηση, για να δεχτεί μία διαπραγμάτευση με λιγότερο υποφελείς όρους. Εδώ είχαμε πάντως, και την ανακοίνωση από το γραφείο του Προέδρου. Και Αδαμαντία και Μιχάλη, απορώ με αυτούς τους τύπους που επί δεκαετίες ολόκληρες εδώ στην Ελλάδα, με το που βγαίνανε οι Αμερικάνοι ή οι Γάλλοι ή οι Εγγλέζοι και αμολάγανε μία βόμβα σε μία συνοικία, ή γεμίζανε τους δρόμους έσχος, ντροπή, απαράδεκτο έσχος κτλ. Και δικαίως πολλές φορές. Και εδώ πέρα βομβαρδίζονται οι άμαχοι συνεχώς και δεν κουνιέται φίλο. Και χτυπιούνται άμαχοι, χτυπιούνται πολυκατοικίες, χτυπιούνται αυτές σας. Υποδομές που έχουν να κάνουν με την επιβίωση των ανθρώπων. Δεν είναι. Μούγκα! Πού είναι όλοι αυτοί οι ειρηνιστές και οι αυτοί. Πού είναι.